Μαρίνα! Μαρίνα, τι κάνεις εδώ? Προφανώς με μπερδεύετε με κάποια άλλη, κύριε Πλοίαρχε. Είμαι όπως δεν είναι δυνατόν. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Πλωτάρχης Οικονομικού Δανάη Κρίεζη, τμήματάρχης Ε3-4. Ναι. Πλοίαρχος Στέφανος Φωτιάδης, κλαδάρχης Β' κλάδου. Χαίρο πολύ, κύριε κλαδάρχα. Ξέρετε, μόλις σήμερα ανέλαβα καθήκοντα, δεν γνωρίζω κανέναν ακόμη. Ναι. Μόλις χθες επέστρεψα από την... Από την Άνδρο. Όχι, από την Αμερική, όπου έκανα το μεταπτυχιακό μου, στο Monterey. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ στην Άνδρο. Μαρίνα, άψε, παιδάκι. Στέφανε! Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Διπλιέρχε. Εμένα με συγχωρείτε. Μαύρο Σούζη, βρήκες την ώρα να έρθεις. Γιατί? Γιατί σε είδε η κοπέλα και εξαφανίστηκε. Ποια είναι αυτή? Άμα σου πω ποια είναι. Πες μου, ντε. Όχι, εγώ πάμε στο γραφείο μου. Δεν μπορώ, έχω να πάω στον αρχιεπιστολέα. Άστον αρχιεπιστολέα. Δεν φεύγει από τη θέση του. Άντε, προχώρα, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να μην με ενοχλήσει κανείς. Μάλιστα. Τότε εμένα τι με θέλεις? Πήγαινε μέσα, Χριστιανέ μου. Τι σε θέλω? Και καφέ. Μάλιστα. Και για τον κύριο Πορτοκάλι. Μάλιστα. Ανέβρα είστε δευτεριάτικα. Μαύρη βδομάδα. Είπες κάτι? Σε ρωτάω, παιδί μου, είπες κάτι? Δεν είπα τίποτα. Γιατί εγώ κάτι άκουσα. Δεν μίλησα. Το καλό που σου θέλω. Μάλιστα. Το καλό που σου θέλω. Μάλιστα. Αυτό δεν κουμπώνει. Μάλιστα. Μη μιλήσεις. Δεν είχα σκοπό. Τα νεύρα του έχει. Το ξέρω. Εγώ τον έφερα. Γιατί? Γιατί μου οδηγούσε ρεσπασία. Τι ρωτάς? Γιατί έχει τα νεύρα του, ρώτησα. Α, ξέρω. Ρώτα τον. Η πλωτάρχης που ήταν κάτω είναι η Μαρίνα των Βράχων? Ναι. Η Γοργονονεράιδα? Ακριβώς. Τότε γιατί δεν πανηγυρίζουμε? Γιατί δεν το παραδέχεται. Τι δεν παραδέχεται? Ότι είναι αυτή. Λέει πως τη λένε Δανάη. Μήπως τη λένε και Δανάη? Όχι, μόνο Δανάη. Και ότι δεν έχει πάει ποτέ στην Άνδρο. Λέει. Ήρθε που λες από την Άνδρο, όπου μέσα στα νεύρα άρων άρων. Έμαθε και όλα τα καμώματα της θυγατέρας του. Αχ, Θεέ μου, την έκανε. Τι να σε πω, παντριντή μεγάλο έγινε. Εγώ γυρίζω από την Αγία Μαρίνα και ακούω τις φωνές τους από το πεζοδρόμιο. Ρεζίλη γίναμε. Α, τα έβαλε και με μένα. Φάει καλέ ένα κουλουράκι. Γιατί τα έβαλε με εσένα, σε ευχαριστώ. Τα έβαλε με μένα γιατί άφηκα, λέει, τα παιδιά μόνα τους. Με τη μάνα τους αυτή την παλαβιά. Και αυτή έστειλε τη Χριστίνα μόνη της στην κόκαλε. Μια πτάλα κι αυτή, βέβαια. Ένα εμπιστευτή μικρό παιδί να το στείλει στην άλλη άκρη του κόσμου μόνο του. Ναι, πιστεύσε, ναι. Αλλά και ο Στέφανος την έκανε τα ότιου. Δεν ήξερε από πού να φύγει. Αυτός άρων-άρων από την Άνδρο και με τόσα νεύρα γιατί γύρισε, δεν πέρναγε καλά. Ναι, ποιος τον ξέρει. Εγώ τον ρώτησα, αλλά δεν με απάντησε. Λέω κι εγώ, παραφυλάω. Και πήρα τον καφέ του, μόλις έφυγε τον γυρίζω και λέω θα έρθει Σουλτάνα να με τα πει όλα. Φέρτε εδώ να στο πω να τελειώνουμε. Όχι. Πρώτα να τελειώσω τα φασολάκια, θέλω να τα ακούσω με την ησυχία. Μωρέ, μια ώρα φασολάκια καθαρίζεις, τα νεύρα με χτύπησες. Τι να κάνω, καλέ μου, πού είμαι σε αυτό το σπίτι? Εγώ δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, να πρέπει να μαγειρέψω. Τι θα φάνε? Ναι, αλλά γιατί δεν παίρνεις μια γυναίκα να σε βοηθάει? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πάω γυναίκα με στο σπίτι, ξένη, ξένα χούλια. Ναι, και μέχρι πότε θα τους μαγειρεύεις και θα τους ταΐζεις και θα τους φροντίζεις, ε? Αχ, με τα μυαλά που κουβαλάει ο γιος μου, νομίζω, μέχρι που να πεθάνω. Αν δεν βρει καμιά της προκοπής να παντρευτεί. Εκεί εσύ, το χαβά σου.
Έγινε ό,τι έγινε, καχώμα να τον παντρέψει θέλει. Και βέβαια θέλω να τον παντρέψω. Τι θα τον έχω μπεκιάρι. Καλύτερα μόνος του καλέ παρά να βρει μια καερσίσα σαν την ύφη μου χίλιες φορές καλύτερα. Η ύφη σου χάνει, καλέ, δεν βρίσκεις καλές κοπέλες σήμερα. Όχι, βρίσκεις. Άμα ψάξεις, βρίσκεις. Αλλά πρέπει να αφιερώσεις χρόνο. Ναι, βέβαια, είδαμε και τη δικιά σου τη σοφούλα που την είχες για τεφαρίκι. Έλα, μη με τη θυμίζεις τώρα γιατί ταράζω. Ταράζεσαι, αλλά άμα σε πει να γυρίσει, θα τη δεχτείς. Είχε πολλά καλά. Σταμάτα, μωρέ, πίτσα, ακόμα να την υποστηρίζεις. Ποια ήταν τα καλά της, η αχαήρευτη, που παράτησε τον πατέρα του παιδιού της και πήγε να εντάξει στη Γαλλία, η Κοσκοβόρα. Αχ, μην τη λες έτσι, σε παρακαλώ. Άντε μωρέ, πώς θέλεις να την πω, πώς θέλεις να την πω, ε? Που την παρακάλεσες γονατιστή για να μείνει ολόκ. Εκείνη τίποτα. Κάθισε ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, σοφούλα μου, ό,τι θέλεις, σοφούλα μου. Μπροστά ήμουν, τα είδα με τα μάτια μου. Δεν τα ξεχνάω εγώ αυτά τα πράγματα. Μέχρι να φύγεις από το σπίτι, είπες και να τους αφήσεις να μείνουν μόνους. Είναι αντιόρα. Τέλος πάντων, τέλειωσα. Άντε, φέρε μου το φλιτζάνι του γιου να σου το πω, γιατί φούντος. Ναι. Θα στέγνωσε και ο Τελβές τώρα. Ναι. Πώς εκλετισμένος είναι. Πώς στεναχώρια παίρνει. Φαίνεται καθαρά. Σε δρόμο στεναχώρια παίρνει. Πω, κοίταξε εδώ πέρα. Από γυναίκα. Για να δω. Τι, από γυναίκα, τι, ο Στέφανος τι. Για πες παρακάτω. Συνάντηση και εμποδισμένα λόγια θα κάνει σε δρόμο. Κοίταξε βρε, το δρόμο της κοιτάζει. Καμιά γυναίκα το δρόμο θα είναι, καμιά κοσκοβόρα. Πάλι ο αχμάκης έπεσε σε γυναίκα. Τρελάρα. Τι θα κάνω. Λοιπόν, θα πάω να την πιάσω. Στέφανε σύνελθε. Θα της μιλήσω, Θοδωρή. Δεν μπορεί να με τρελάνει εμένα αυτή η Μαρίνα, Δανάη, δεν ξέρω κι εγώ πώς τη λένε. Ηρέμησε, παιδάκι μου. Μπορεί να μην είναι αυτή, μπορεί να κάνεις λάθος. Μπορεί να μοιάζουνε. Τι να μοιάζουνε, ρε Θόδωρε, εδώ μιλάμε για καρμπόν. Αυτή είναι, αγόρι μου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, είναι αυτή. Γιατί ταράχτηκε μόλις με είδε. Μπορεί να σοκαρίστηκε από την ομορφιά σου. Δεν είμαστε καλά. Εγώ έχω πρόβλημα και αυτός μου κάνει πλάκα. Τι θες να κάνω, παιδάκι μου. Που αυτή η Μαρίνα σου έχει γίνει έμονη ιδέα και τη βλέπεις παντού. Ναι, πες τώρα πως είναι και από κύμα της φαντασίας μου. Ξέρω εγώ. Ξεράδια. Λοιπόν, η Μαρίνα υπάρχει, είναι αυτή που είδες και θα το αποδείξω οπωσδήποτε. Ναι, να σου υπενθυμίσω ότι είμαστε στο πολεμικό ναυτικό. Ναι. Ότι η κοπέλα είναι πλωτάρχης. Ναι. Εκτός του ότι εσύ είσαι πλοίαρχος και κλαδάρχης, βέβαια. Ναι, δεν χρειάζεται. Μην ανησυχείς. Ξέρω και πού είμαι και τι είμαι και τι είναι και η κοπέλα. Το ελπίζω. Να είσαι σίγουρος. Θα είμαι και προσεκτικός και θα κρατήσω όλα τα προσχήματα. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, Θόδωρε, μπορεί όλα αυτά που συζητάμε να είναι περιττά, ρε παιδί μου. Να με είδε η κοπέλα, να ήταν έτοιμη να παραδεχτεί πως είναι η Μαρίνα, είδε σε έναν άρχισε από το βάθος με την ξυνήλα στη μούρη και να κόλωσε. Φεύγω. Δεν έχω καμία όρεξη. Στο καλό. Κυρία Μπαλαούρα. Συγγνώμη, κυρία υποπλοίαρχη, πού πάτε? Στον κύριο Κλαδάρχη. Δεν μπορείτε να περάσετε. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να σας αναγγείλω. Να μου πει αν μπορεί να σας δεχτεί. Ο ίδιος με κάλεσε. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι υποχρεωμένη να σας αναγγείλω. Παρακαλώ, περιμένετε. Εμπρός. Η κυρία υποπλοίαρχος Μπαλαούρα. Η κυρία Μπαλαούρα, σκέτο παιδάκι μου. Ή καλύτερα η υποπλοίαρχος Μπαλαούρα, εντάξει. Μάλιστα. Τι να της πω? Να της πεις να περάσει. Μάλιστα. Περάστε. Καλημέρα σας, κύριε Κλαδάρχα. Καλημέρα, κυρία Μπαλαούρα. Ελάτε, καθίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ ευγενικός. Εν αντιθέση με την επικελευστή έξω που... Τι, δεν είναι ευγενική? Δεν ξέρω αν είναι ευγενική. Πάντως εκνευριστική είναι και πάρα πολύ μάλιστα. Μην την παρεξηγείτε, κυρία Μπαλαούρα. Είναι τυπική στα καθήκοντά της, ξέρετε. Τι να σας πω, εσείς ξέρετε. Κι εσείς. Τι? Ξέρετε. Τι ξέρω? Να μου πείτε αυτό που θέλω να μάθω. Πείτε μου. Ναι, για πέστε μου, κυρία Μπαλαούρα. Πώς είναι τα πράγματα στη νέα σας θέση? Μέχρι τώρα μια χαρά. Από σήμερα και μετά δεν ξέρω.
Γιατί το λέτε αυτό? Ήρθε η καινούργια τμηματάρχης. Τώρα ήρθαμε στο θέμα μας. Το οποίο είναι? Η καινούργια τμηματάρχης. Η κυρία Κρυαζή. Ακριβώς. Τι ξέρετε? Ναι, τη γνώρισα στην είσοδο σήμερα. Πώς σας φάνηκε? Υπηρεσιακός, εννοείται. Εννοείται, τι άλλο? Πώς να μου φανεί, κυρία Μπαλόγρα, εσείς θα μου πείτε, εγώ ένα τυπικό χεροπολί είχα. Κι εγώ μην νομίζετε ότι έχω προλάβει να τη δω. Πρώτη μέρα στη δουλειά και από την ώρα που ήρθε είναι όλο επαφές, συναντήσεις, καταλαβαίνετε. Ξέρετε, έλειπε 2 χρόνια στην Αμερική. Έκανε μάστερ. Χθες ήρθε. Είστε σίγουροι? Ότι έκανε μάστερ. Όχι, ότι ήρθε χθες από την Αμερική. Δεν ξέρω, έτσι μου είπε, δεν ήμουν και μαζί της. Ναι. Τι άλλο σας είπε? Τίποτα άλλο, τα τυπικά. Μεταξύ μας, μου φαίνεται λίγο παράξενη. Ναι. Τι του λέτε αυτό? Γιατί δεν ξέρω. Είναι απόμακρη. Σαν κάτι να την απασχολεί. Και όλο αυτό, ξέρετε, ξαφνικά. Το πρωί που ήρθε ήταν μια χαρά. Διαχειτικότητες, χαμόγελα. Μετά, σαν κάτι να έγινε και άλλαξε. Ξέρω, κυκλοθυμική θα είναι. Ναι, μάλλον. Γιατί όμως, τι έπαθε έτσι ξαφνικά? Τι τη συνέβη, κυρία Μπαλαούρα? Τι να σας πω. Γιατί ρωτάτε? Τι γιατί ρωτάω? Για την κυρία Κρυαζή. Υπάρχει κάποιος λόγος? Όχι, τι λόγος να υπάρχει? Υπηρεσιακός. Α! Και από ενδιαφέρον για εσάς. Προϊσταμένη σας είναι. Θέλω να περνάτε καλά. Α! Ναι. Και αν συμβεί κάτι έτσι, και αν μάθετε αν δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, θέλω να πω με την κυρία... Πώς την είπαμε? Κρυαζή. Την κυρία Κρυαζή. Μην διστάσετε να μου το πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινείτε τώρα. Και ξυπακούεται, κυρία Μπαλαούρα. Ό,τι είπαμε θα μείνει μεταξύ μας. Εννοείται. Μείνετε ήσυχος. Ωραία. 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 Εσείς τι κάνετε? Πώς θα περάσατε στην Άνδρο? Πώς το ξέρετε ότι πήγα στην Άνδρο? Σας το είπε? Ποιος? Τι ποιος? Ποιος να μου πει που ρωτήσατε? Δεν ρώτησα ποιος. Πώς το ξέρεις? Πώς το ξέρεις? Α, συνάντησα τη μητέρα σας, την Αγία Μαρίνα. Α. Αυτή μου το είπε. Ποιος άλλος? Έλα, ντε. Καλά είναι εκεί. Ωραία. Α, κύριε Σουλτάνα, μελαχρινή δεν είναι. Ανοιχτή δεν είναι. Τι είναι, φαλακρή είναι? Καστανή, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι κοκκινό άλλα. Μπορεί να βάφει τα μαλλιά της ακαζού. Ακαζού, πάμε Παναγία μου, μπας κλάς, δεν μ' αρέσει καθόλου. Καλά, δεν θα την πάρεις εσύ, ο γιος θα την πάρει. Να την πάρει για να την σηκώσει. Άκουσε να σε πω, ακόμα δεν την γνώρισε, θα την πάρει. Α, την Αρσίζα. Γιατί τη λες έτσι, καλέ, μπορεί να είναι καλό κορίτσι. Σαν αυτές που έλεγες προηγουμένως, αν ψάξεις. Δεν ψάξαμε όμως. Α, κοίτα να δεις, Σουλτάνα, μην με εκνευρίζεις, σε παρακαλώ, γιατί. Να σε πω και κάτι άλλο. Άμα ήταν το κορίτσι καλό, δεν θα γύριζες εκλετισμένος και μέσα στα νεύρα και άρον-άρον από την άνδρο γιος μου. Άντε. Το δικό σου το φλιτζάνι γιατί το γυρίζεις? Το γυρίζω για να με το πεις. Και το δικό σου. Άλλη δουλειά δεν θα κάνω εγώ μέχρι το μεσημέρι σήμερα. Φλιτζάνια θα λέω. Καλά, πολύ καλή φίλη. Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα μπρε, έχω μπελάδες και βάσανα, να μου τα πεις θέλω. Ούτε μπελάδες έχεις, ούτε βάσανα. Μια χαρά είναι. Και ο γιος σου αυτή, εδώ βγες, είσαι εδώ. Και να δει εδώ. Πού είναι ένα πρόσωπο κορονάτο. Πού, εδώ? Φέρτε να σου το πω. Αυτή κορονάτο. Ναι, φέρε καλέ να σε πω τη συνέχεια. Τα παίρνεις από τα χέρια μου, λοιπόν, κοίτα. Έχει βαθμό. Βέβαια. Έχει βαθμό, θέση. Φαίνεται καθαρά καλέ. Φοράει στολή. Λες να είναι καμιά συνάδελφός του από το ναυτικό. Σουλτάνα, αυτό αποκλείεται. Δεν ξέρεις τι λες. Ο γιος μου το έχει αρχή. Με κοπέλα από το ναυτικό δεν μπλέκει. Μαρίνα. Κυρία Κρυαζή. Εσείς, κύριε Κλαθάρχα. Στέφανο με λένε, Μαρίνα. Εμένα Δανάη. Η Μαρίνα ποια είναι, δεν καταλαβαίνω. Εσείς. Κάνετε κάποιο λάθος, σας το είπα και το πρωί, με μπερδεύετε με κάποια άλλη. Αν μπορώ να κάνω κάτι. Να μου πείτε την αλήθεια. Μα την αλήθεια σας λέω. Ότι σας λένε Δανάη. Μάλιστα. Είστε σίγουροι? Τελώς. Και θα σας πω, έχω και βίντεο από τη βάφτισή μου. Ναι. Το λέει καθαρά ο παπάς. Ναι. Βαφτίζεται η δούλη του Θεού Δανάη. Το λέει και ο παπάς. Μάλιστα. Τότε μου είπατε ψεύτικο όνομα. Τότε, σας παρακαλώ. Εγώ πρώτη φορά το πρωί σας συνάντησα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά δεν σας καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Πείτε μου. Συμβαίνει ότι αν δεν είστε εσείς, που από ό,τι μου λέτε δεν είστε,
Τότε υπάρχει κάποια την οποία γνώρισα προχθές την Άνδρο. Τη λένε Μαρίνα. Και σας μοιάζει καταπληκτικά. Σαν δυο σταγόνες νερό που λένε. Αδελφούλα έχετε? Όχι. Εγώ σας λέω πως έχετε. Και μάλιστα δίδυμη αδελφούλα. Τι να σας πω, για να το λέτε εσείς. Έτσι δεν είναι. Πολύ θα ήθελα να την γνωρίσω, έτσι να το διαπιστώσω και ειδήσω μας που λένε. Είναι γνωστή σας? Κατά κάποιο τρόπο ναι. Βέβαια, δεν ξέρω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Σας δίνω όμως το λόγο μου, πως όταν την βρω, γιατί θα την βρω, θα τη φέρω να σας την γνωρίσω. Θα χαρώ πάρα πολύ. Α, να, φτάσαμε. Ναι. Πρέπει να πάω στο αυτοκίνητο. Ναι. Γεια σας, κύριε Κλαδάρχο. Κυρία Κρυέζη. Ναι. Καλώς ορίσατε στο αρχηγείο στο. Και καλή επιτυχία στα νέα σας παιδιά. Σας ευχαριστώ, κύριε Κλαδάρχο. Παρακαλώ. Δανάη. 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 Τι μα... Μα δείξεις. Δεν με τρελάνεις εσύ. Τι δείχνει καλέ. Πολύ στεναχωρημένη σε βλέπω, ε. Λόγια στενάχωρα στο σπίτι σου. Ναι, από τι πάθαμε. Θα γυρίσει κουρασμένος από τη δουλειά ο Στέφανος, θα ξαναρχίσει πάλι τον καβγά με την κόρη του, χαμός θα γίνει. Και αυτό το μαύρο, αχ, δεν κοιμήθηκε τη νύχτα, όλο έκλαιγε το πουλάκι. Και αυτός, αυτός ο αγαήρευτος, κατάλαβες, ο τζιτζέι, να μου πληγώσει έτσι την κοκόνα μου, γιατί ο κορίτσι μια κούκλα, ήθελε και δεύτερη, ε, ο Χαριστίζης. Να πάρεις τηλέφωνο στη Σακαφλιώρα τη μάνα του, στην μπουτίκ, και να τη βρήσεις. Η Μύρκα. Καλά, εσένα περίμενα να με το πεις. Καλέ πήρα. Πρωί-πρωί, αλλά δεν ήταν εκεί. Θα έρθει το μεσημέρι, με είπε. Μη σε νοιάζει όμως. Τα είπα όλα στην Αταλή. Με είπε, θα τη στολίσει. Τι μου λες, τα κατορθώματα του γιού σου στην κόμμα τη Χριστίνα τα ξέρεις? Κάτι μου είπε στο τηλέφωνο. Και το λες έτσι, ανέστητη. Δεν τρέπεσαι με αυτά που κάνει ο γιος σου? Ντρέπομαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχει να μοιάσει. Είναι ισχυρό το γονίδιο. Φυσικά, από τέτοια μάνα. Δεν μιλάω για το δικό μου γονίδιο, για του πατέρα του μιλάω. Πώς τολμάς, θρασίτατη. Δεν σου επιτρέπω να πιάνεις τον άντρα μου στο στόμα σου. Εδώ τον έχει πιάσει από αλλού κι αλλού. Τι είπες? Ε, τίποτα. Κανόνισε να την πληρώσεις εσύ την ύφη. Αυτό σου λέω μόνο, κανόνισε. Και εσύ να πάρεις το γιο σου και να του πεις να ζητήσει συγγνώμη από το κορίτσι και να κοιτάξουν να τα ξαναφτιάξουνε. Και από εδώ και στο εξής θέλω να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί θα πάρετε πόδι από την επιχείρηση. Και εσύ και αυτός. Δεν μπορείτε. Είμαι μέτοχος. Μην το ξεχνάτε. Θα σου κάνω τη ζωή τόσο δύσκολη που θα το ξεχάσεις εσύ πρώτη. Έλα, γιαβρί μου. Έλα, φάει το φαγητό σου και κουρέθηκα να το φτιάξω. Έλα, τζιέρι μου, μην κρυώσει. Δεν πεινάω. Γιατί δεν πεινάς? Δεν έχω όρεξη. Να τρέξει όμως την κόνα, συναντήσει τον κύριο Τζόνι, κρυφά από όλους μας, την είχες την όρεξη, κυρία. Και που πήγα, τι κατάλαβα. Καλύτερα να μην πήγαινα. Αυτό έπρεπε να το σκεφτείς εδώ που τα λέμε πριν πας, ε. Έλα εδώ, πρέπει να μου στενοχωριέσαι, κάτσε κοντά στη γιαγιά κούλου. Έλα, τζιέρι μου. Γιαγιά, δεν καταλαβαίνεις. Δεν είμαι καλά, μόλις χώρισα. Και έχασε η Βενετιά βελόνι. Δεν πειράζει, καλύτερα. Άκου, κόρη μου, δεν ήταν για σένα αυτός. Συμφωνώ. Εμένα από την αρχή δεν μου γέμιζε το μάτι, μάνα. Αλλά δεν ακούς. Μια ζωή κάνεις του κεφαλίου σου. Έχει να μοιάξει το παιδί μου. Ε, βέβαια. Μάνα, σε παρακαλώ. Μιλάω με την κόρη μου. Και εγώ μιλάω με το γιο μου. Μάνα. Πολύ ωραία. Σ' ακούω, μίλα. Το θέμα είναι να μ' ακούσει η Χριστίνα, δεν είναι να μ' ακούσει εσύ. Σ' ακούω, καλέ μπαμπά. Λέγε. Να πω. Τι να πρωτοπώ όμως. Εγώ κανονικά έπρεπε να σε τιμωρήσω πάρα πολύ αυστηρά. Αλλά δεν θα το κάνω, γιατί τιμωρήθηκες από μόνη σου μετά από αυτό που έγινε. Που συνάντησες εκείνο τον Τζόνι εκεί και σε στενοχώρησε. Στενοχωρήθηκες, παιδί μου. Τέλος πάντων, δεν θα δώσω συνέχεια στο θέμα, θα το αφήσω έτσι. Είναι, τι καλά που τα λέει ο πατέρας. Μπράβο. Τέλος, καλό. Όλα καλά. Βέβαια. Συγγνώμη. Ναι. Το τέλος το καλό, πού το είδατε? Εγώ είμαι χάλια, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει, παιδί μου. Θα σου περάσει. Καλά, σου λέει ο πατέρας σου, καλέ. Έχεις να συναντήσεις Τζόνιδες στη ζωή σου. Βρε, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Βρε, αυτός να ήταν. Έλα. Για πού το έβαλες, κυρία? Απέναντι στη μαμά. Γιατί? Να μιλήσουμε. Και τι μπορείς να πεις με τη μαμά που δεν μπορείς να το πεις με τον μπαμπά? Γυναικείες κουβέντες. Δεν σε φόβω.
Την άκουσες? Την άκουσα. Δίκιο έχει. Τι δίκιο έχει, δεν με αφορούν, λέτε. Δεν μικρό παιδί είναι, γιατί τι το ξεσυνερίζεις, επικραμμένο είναι. Άσε με ρε μάνα. Θα με τρελάνει αυτό το κορίτσι. Και δεν θα είναι το μόνο. Τι ήταν αυτό που έπαθε, ρε φιλενάδα? Ήθελα να ανοίξει γη και να με καταπιεί. Ούτε στον εχθρό σου τέτοιο πράγμα. Συγγνώμη, με παρακολουθείς. Ναι, ναι, ναι. Μην κοιτάς που ρίχνω ματιές στις εφημερίδες. Μπορώ να κάνω συγχρόνως δύο πράγματα. Εγώ. Και τι έχεις να πεις? Ότι είσαι υπερβολική όπως πάντα ή δεν έγινε και τίποτα? Καλά, σοβαρά μιλάς? Θα δουλεύουμε στο ίδιο κτίριο. Θα τον βλέπω κάθε μέρα. Θα έχω συνεχή επαφή μαζί του λόγω θέσεως και εσύ μου λες δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, τι άλλο ήθελες να γίνει? Πολλά μπορούσε να γίνουν. Ή μάλλον να είχαν γίνει. Στην Άνδρο αναφέρομαι. Μη μου τη θυμίζεις την Άνδρο, σε παρακαλώ. Δεν ξαναπάω εκεί πέρα. Ναι, βάλτε τώρα και με τον Ισάκη. Σοβαρέψου. Είμαι σε δύσκολη θέση. Πες μου τι να κάνω. Τίποτα. Μια χαρά το χειρίστηκες. Δεν είσαι εσύ. Τελεία και παύλα. Ναι, αλλά δεν νομίζω να τον έπεισα. Άδικο το πρόβλημα. Αυτός γνώρισε τη Μαρίνα και εσύ η Δανάη. Χριστέ μου. Μία φορά είπα κι εγώ να φλερτάρω, δηλαδή. Και έπεσα πάνω σε συνάδελφο, δηλαδή. Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Σ' αρέσει? Όχι. Την αλήθεια, σε μένα μιλάς. Την αλήθεια σου λέω. Δεν με πείθεις. Ωραία. Εντάξει, μου αρέσει. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για τον απλούστατο λόγο ότι είμαι αρμονιασμένη με τον Τέλη. Αχ, δεν μπορώ. Όχι, μην μου λες αχ, δεν μπορώ. Είμαι ή δεν είμαι? Δεν ξέρω. Είσαι? Πόσο καιρό έχεις να τον δεις? Γιατί εγώ ήμουν στην Αμερική, αυτός ήταν στο Λονδίνο. Τώρα όμως που ήρθε στην Ελλάδα. Πώς είναι πάλι στο Λονδίνο? Ναι, αλλά θα έρθει και θα ξαναφύγει. Αφού εκείνη η δουλειά του. Ωραίος αραβώνας διαλληλογραφίας. Συγγνώμη. Η Βέρα σου πού είναι? Η Βέρα μου? Δεν ξέρω, την είχα βγάλει στην Άνδρο και ξέχασα να την ξαναβάλω. Πάω να την βάλω τώρα κιόλας. Μόνο σε παρακαλώ, μην το ξεχάσεις. Μην το ξεχάσεις. Καλός ο μπακλαβάς μου, ε? Μούρια, σαν και σένα. Μερσί. Αυτή τη φορά πέτυχα πολύ φρέσκο μυγδαλάκι, είδες? Δεν είναι μόνο το μυγδαλάκι, είναι και το χεράκι της Μανούλας. Είσαι ένας εσύ. Ένα μέχρι γι' αυτό. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Για πού ετοιμάστε? Θα πάμε διαταλή. Θα πάμε να βγούμε καφέ. Μάλιστα. Βλέπω οι βεγγέρες δίνουν και παίρνουν. Γιατί μωρέ? Μπορεί να μην συμπεθεριάσατε, ναι, αλλά τα κοιμιάσατε εσείς οι δύο. Την κακομοίρα τη λυπάμαι κιόλας. Μπορεί να είναι κομματάκι χαφίφα, αλλά καλή γυναίκα είναι. Και ύστερα έμεινε με αυτή την παλαβιάρα τη Ρόζα. Ήταν που ήταν, θα την αποτρελάνει αυτή. Τέλος πάντων, δεν θα γίνει. Να σε πω, αυτές οι καμψίζεις οι κόρες. Κάνω μια χάρη. Τι? Κάνω μια χάρη. Έλα το λέει, μην χαλάς το κλίμα, βρε, τόσο ωραία που είμαστε. Δεν χαλάω το κλίμα, αλλά δεν έχω καμία διάθεση να μιλήσω για τις καμψίζες οι κόρες. Εντάξει. Γιατί? Βρήκαμε άλλη. Τι άλλη? Τι άλλη? Εμένα τι άλλη μην με λες, γιατί μάνα είμαι και βλέπω. Τι βλέπει η μάνα? Βλέπω ότι γύρισες από την Άνδρο εκλετισμένος και αναποδιασμένος. Αυτό βλέπω. Γιατί? Φύσαγε. Τι φύσαγε? Αγέρας. Αγέρα στα μπατζάκια σου πρέπει να με πεις εμένα. Είσαι πολύ μικρός, να ξέρεις, για να με κοροϊδέψεις. Ορίστε, εγώ από την πόλη είμαι. Κι εγώ. Αναντάμ, παπαντάμ. Δεν με είδες? Καλό αυτό που φόρεσα. Κούκλες. Καπέλο καλό. Α, πέρα. Άμα έρθει ο Θήμης, το φαγητό στο ψυγείο το φορέσει. Στο καλό. Πώς έχεις? Ναι, Μανούλα. Άσε. Ναι. Να χαρώ τον μπακλαβά μου. Γεια σου, παπά. Καταφωνή. Πού ήσουν εσύ, πού γυρνάγες? Είχα πάει στα ΤΕΙΚ, στη σχολή μου. Δεν μου λες, παιδάκι μου, εσύ δεύτερο εξάμηνο δεν πέρασες? Πήγα να δω πώς είναι. Τι παίζει, να μπω λίγο στο κλίμα. Και τι έγινε, γιώκα μου, μπήκες? Ναι, ωραία είναι. Τι σκέφτεσαι, σκέφτεσαι να φοιτήσεις ή να ξαναδώσεις εξετάσεις? Δεν ξέρω ακόμα, θα δω. Ολόκληρο χρόνο έχω μπροστά μου. Μέχρι τις εξετάσεις. Αν είναι όμως να ξαναδώσεις, πρέπει να κάνεις φροντιστήριο, να κάνεις μαθήματα, να αρχίσεις από τώρα, να φωνάξουμε δασκάλου. Καλά, 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 να το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Πεινάω, πάω να φάω κάτι, ε. Το φαγητό είναι. Ναι, ξέρω, είδα την Κιούλ. Με ενημέρωσε. Και κάπου δεν θα το έκανε. Πάω να ξαπλώσω, ε. Οκ. Okay. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Γεια σας, κύριε Φωτιάδη. Συγγνώμη, δεσποινίσαι. Γνωριζόμαστε. Η Γκρέτα είμαι. Έλα, πείστε και πάνω. Γκρέτα, παιδάκι μου! Έλα, πέρασε μέσα, πέρασε. Πώς έγινες έτσι, πώς Είσαι καλά, Γκρέτα μου. Πολύ. Α. Ο Θέμης? Είναι στην κουζίνα. Θέμη, η Γκρέτα λέει πως είναι.
Γεια. Γκρέτα, τι έκανες? Άλλαξα look. Αποφάσισα να γίνω όρημη, έξυπνη, δραστήρια και δυναμική. Έτσι δεν είπες ότι με θέλεις? Ναι, αλλά... Δεν έχει αλλά. Σου είπα ότι θα το κάνω και το έκανα. Πώς σας φαίνομαι? Κοίταξε, παιδάκι μου, εγώ έχω μείνει ενεός. Το ίδιο και ο Θέμης, από ό,τι βλέπω. Κι εγώ όταν με είδα στον καθρέφτη έπαθα σοκ. Αλλά τι να κάνουμε, ο έρωτας θέλει θυσίες. Επίσης έχω να σας πω ότι άρχισα διάβασμα. Θα ξαναδώσω. Πάμε λίγο πάνω, σε παρακαλώ. Θέλω να σου πω κάτι. Να μου πεις εδώ. Θέλω να είμαστε οι δυο μας. Πονηρούλη. Πάμε. Καλύτερα στην κουζίνα. Έτσι κι αλλιώς ο μπαμπάς θα πήγαινε να ξεκουραστεί επάνω, μπαμπά. Ναι. Γεια σας. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Καλά είμαι, μωρό μου. Έχω λίγο πονοκέφαλο. Πρώτη μέρα σήμερα στη δουλειά κουράστηκα, μωρέ, καταλαβαίνεις. Και εμένα μου έχεις λείψει. Περιμένω πώς και πώς να έρθεις στην Αθήνα. Δεν κρατιέται. Η ναυσικά είναι. Χαιρετίσματα από τον Τέλη έχεις. Επίσης, λέει, επίσης. Εντάξει, έλα, τα λέμε. Έλα, γεια. Γιατί σχολιάζει όταν μιλάω? Γιατί μου τη σπάει. Του έχεις λείψει. Άμα του έχεις λείψει, να πάρει ένα αεροπλάνο να έρθει να σε δει. Λεφτά έχει. Τι κατά εφοπλιστής είναι? Έχει δουλειές. Τώρα θα σου έλεγα τι έχει, αλλά έχει χάρη. Αν εννοείς άλλες γυναίκες, σε πληροφορώ ότι ο Τέλης δεν έχει μάτια γυάλι. Μάτια μπορεί, αλλά όργανο όμως. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τον συμπαθείς. Γιατί πιστεύω ότι είναι ψεύτης και δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου. Όπως και εσύ άλλωστε. Κάνεις λάθος. Είμαι. Και αυτός είναι. Διαφορετικά γιατί να είμαστε μαζί? Για τους μπαμπάδες σας μήπως? Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Θα έκανα εγώ κάτι τέτοιο? Για να ευχαριστήσεις τον μπαμπά σου που είναι ο άντρας της ζωής σου, όπως λες και εσύ, είσαι ικανή να κάνεις τα πάντα. Υπερβάλλεις. Μακάρι. Θα κάνουμε κάτι? Πότε? Σήμερα θα κάνουμε κάτι μαζί? Δεν ξέρω. Άστα δεν ξέρω. Άμα είναι πρέπει να μου πεις για να κανονίσω. Τι ώρα θα έρθει ο μπαμπάς? Αργά. Πάμε σινεμά? Πάμε. Αλλά θα διαλέξω εγώ ταινία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τότε να πας μόνη σου. Μαζί θα πάμε. Και θα δούμε την ταινία που θα διαλέξω εγώ, το δικαίωμα. Γιατί? Γιατί είμαι χάλια. Τα λικεράκια σας. Ελάτε, κυρία Πίτσα. Ευχαριστούμε, στην υγειά σου. Γεια σου. Κυρία Ναταλή μου. Σε ευχαριστώ. Έτοιμο, καλέ, Παναγία μου. Εγώ φτιάχνω με βύσσινο. Λικέρ. Θέλετε τίποτα άλλο? Την ησυχία μας. Πήγαινε μέσα. Τι να κάνω, καλέ, μέσα μόνη μου, βαριέμαι. Παιδί μου, πήγαινε μέσα και θέλω να μιλήσω με τη συμπεθέρα μου. Την πια? Έλα, καλέ, όχι σχόλια. Αν δεν φύγεις τώρα αμέσως, θα σε απολύσω. Να με απολύσετε. Να μείνετε μόνοι, να κάνετε παρέα με τα ακριβά σας τα έπιπλα και τα ωραία σας τα κάδρα. Παπούτσι, γλώσσα, καλέ. Παπούτσι, πόνο. Από τον καιρό που φύγανε οι κόρες μου και μείναμε οι δυο μας, αυτό γίνεται. Συνέχεια μαλώνουμε. Δεν μπορώ άλλο. Τι θα κάνω? Υπομονή. Με όποιον ζεις, με αυτόν μαλώνεις. Και εγώ με το γιο μου ζω, με τον Στέφανο, με τα παιδιά μου, αυτούς μαλώνω. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Κάτι πρέπει να βρω, κάτι πρέπει να κάνω, να ασχολούμαι. Από χτες σκέφτομαι και με απασχολεί κάτι που θέλω να το συζητήσω μαζί σου. Τι, καλέ, πέ μου. Σκέφτηκα ότι για να αποκτήσει έτσι η ζωή μου ενδιαφέρον, πρέπει να βρω ένα αίσθημα. Τι να βρεις? Αίσθημα, παιδί μου, φλερτ. Πώς το λένε? Τότε να κάνεις παρέα με τη Σουλτάνα. Αυτή την αρέσουν πολύ και τα φλερτ και τα αισθήματα και όλα. Δηλαδή, εσένα δεν σ' αρέσουν? Παπα, μακριά από μένα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Όχι, δεν θέλω. Εγώ όμως θέλω. Και μάλιστα τον έχω βρει κιόλας. Ναι. Ποιος είναι, καλέ? Τον ξέρω. Αμέ, μαζί τον γνωρίσαμε. Ποιος, καλέ? Ο Ιάσου. Ποιος? Ο Χατζηδούχας? Ο Ναύαρχος? Σιγά, καλέ. Αχ, πολύ μ' αρέσει. Το σκέφτομαι συνέχεια. Δεν είμαστε καλά. Και μάλιστα, τον κάλεσε αύριο το μεσημέρι για φαγητό. Μην με πεις. Και αυτός τι είπε, δέχτηκε? Α, ναι, με τα χαράς. Έλα τώρα, καλέ, αφού το έχεις καταλάβει. Ποιο, καλέ? Ότι με έκανε κόρτε. Ποιος, καλέ? Ο Ιάζωνας. Συνέχεια. Τι να πω? Αχ, δεν θέλω να πεις. Να κάνεις θέλω, να με βοηθήσεις. Στο κόρτε, καλέ, βοήθεια χρειάζεται? Όχι, δεν θέλω στο κόρτε, γιατί εκεί δεν έχω ανάγκη. Στο τραπέζι. Ξέρεις, εγώ δεν ξέρω να μαγειρεύω. Η Ρόζα πάλι είναι τελείως άσχετη. Έτσι να τον ταΐσουμε τον άνθρωπο, να παραγγείλουμε? Σε καλά να παραγγείλουμε, ρε ζήλη, θα γίνουμε καλά. Εγώ είμαι εδώ, μία σε έχω. Θα βοηθήσω, θα σε φτιάξω εγώ φαγητά. Θα γλύβει τα δάχτυλά του, θα τον εντυπωσιάσεις. Τον έχω ήδη εντυπωσιάσει. Ηρέμησε, Ναταλή. Αχ, δεν μπορώ, είμαι ερωτευμένη, είμαι ερωτευμένη. Έλα, Παναγία μου, άλλο τι θα ακούσω. Ηρέμ,
κάνεις, αγάπη μου. Δεν μπορώ. Και μόνο που το σκέφτομαι, τρελαίνομαι. Με την καλή έννοια ή την κακή? Και με τις δύο. Δηλαδή, αν τον είχες μπροστά σου, τι θα έκανες? Θα τον φύλαγα. Και θα του σπάγα το κεφάλι. Με αυτή τη σειρά, βέβαια. Γιατί αν πρώτα του σκούγε το κεφάλι, μετά τι θα φύλαγες? Ε? Μαμά! Καλά. Μια παρατήρηση έκανα. Να μην κάνεις. Ποιος είναι? Λέτσι. Γεια σας. Γεια σας, Τζόνι. Πότε ήρθες, πήρες άδεια? Όχι, τώρα κατευθείαν τον αεροδρόμιο έρχομαι. Δεν είμαι αδίχως, εξοδούχος είμαι. Το βράδυ πρέπει να είμαι στικό. Σας παρακαλώ, μπορείτε να φωνάξετε τη Χριστίνα? Δεν χρειάζεται. Εδώ είναι. Έρνα. Χριστίνα! Μαμά, άφησε μας μόνο, σε παρακαλώ. Οκ, καλή. Ήρεμα εσύ, Εννοείται. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αφού χωρίσαμε, τι άλλο έχει μείνει? Δεν έχει μείνει τίποτα. Απολύτως. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Μωρό μου, τι λες, εγώ σ' αγαπάω. Δεν μ' αγαπάς. Με δουλεύεις. Είσαι λάθος. Αν δεν σ' αγαπούσα, δεν θα ήμουν εδώ με κίνδυνο να φάω φυλακή. Τότε έχεις μεγάλη καρδιά, γιατί αγαπάς κι άλλες ταυτόχρονα. Και εγώ θέλω αποκλειστικότητα. Την έχεις. Δεν νομίζω. Σε είδα με τα μάτια μου που σου τρέχαν τα σάλια για εκείνη την τουρίστρια. Ναι, πες μου τώρα ότι είμαι και κανένα λιγούρι. Αυτό που είδα, λέω. Χριστίνα, αν συνεχίσεις, θα φύγω. Αυτό θέλω κι εγώ. Και γιατί μου το λες? Δεν θέλω να φανώ αγενής. Περιμένω να φύγεις από μόνος σου, όπως άλλωστε ήρθες. Δεν σε κάλεσε κανείς. Τα πουλάκια μου! Τι κάνετε εσείς εδώ? Βλέπουμε το European Top Ten. Κάτσε! Όχι, θα κάτσε εδώ. Ενοχλώ? Όχι, εντάξει. Α, ευχαριστώ. Όχι, επειδή σας είδα να κρατιέστε χεράκι-χεράκι, λέω μήπως διακόπτω κάτι, κόρη μου. Όχι ρε μπαμπά, εντάξει, μικρή είμαστε ακόμα. Πάλι καλά. Απλά αγαπιόμαστε και λέμε να παντρευτούμε. Ω, Παναγία μου. Όταν μεγαλώσουμε. Ω, Χριστό και μου. Παναγία. Η γιαγιά που είναι, πω. Δεν έχει έρθει ακόμα. Ο Θέμης, η Χριστίνα. Ο Θέμης είναι έξω και η Χριστίνα είναι απέναντι στη μαμά. Σκορποχώρη γίναμε εδώ μέσα. Ναι, εγώ πρέπει να φύγω, έχω μια δουλίτσα, Εσείς θα μείνετε εδώ? Ναι. Ήσυχα, Είπαμε, μικροί είμαστε ακόμα. Να μεγαλώσετε πρώτα. Ναι. Καλά, μεγαλώστε εσείς και τα λέμε εμείς. Μας την είπε τώρα? Όχι μωρέ, εντάξει, καλός είναι, έτσι θα είναι. Με βρήκανε καλό και με εκμεταλλεύονται. Κατάλαβες, Θοδωρέ? Όλοι τους. Δεν σε βρήκανε καλό, απασχολημένο σε βρήκανε και χωρίς διάθεση για φασαρίες. Τι εννοείς, Εννοώ ότι άλλα σε απασχολούν εσένα τώρα. Αλλού είναι το μυαλό σου. Ξέρεις που τώρα δεν έγινε να γίνω πιο αναλυτικός. Θοδωρέ, τι σκέφτομαι συνέχεια. Ήμουν σίγουρος. Μόλις μου είπες στο τηλέφωνο θέλω να βγούμε, λέω τη βάψαμε. Γιατί? Γιατί θέλω να μείνω σπίτι μου λιγάκι να αράξω. Δεν μπορώ να βγαίνω κάθε βράδυ έξω. Κουράστηκα. Και θα αφήσεις τον κολλητό σου μόνο του? Δεν είμαι καλά, Θόδωρο, θα τρελαθώ. Αυτά είναι η πρώτη φορά. Ναι, αλλά είναι η σοβαρότερη. Πρέπει να ηρεμήσω, Θόδωρε. Τη συνάντησα το μεσημέρι στο φεριμπότ. Ποια συνάντησες? Στη Μαρίνα Δανάη Γοργόνα Νεράιδα? Σε παρακαλώ, μην με κοροϊδεύεις. Έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Συνέχισε. Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Επέμενε ότι δεν με ξέρει, ότι δεν με έχει συναντήσει ποτέ. Ότι τη λένε Δανάη. Τα γνωστά τώρα, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Να σου πω. Για να το λέει συνέχεια και να επιμένει, μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή? Δηλαδή θα δεχτείς αυτό που σου λέει. Τι να δεχτώ? Ότι είμαι τρελός? Ότι αυτή που συνάντησα στην Άνδρο δεν υπήρξε? Υπήρξε, αλλά ήταν άλλη. Μα τέτοια ομοιότης. Τέτοια ομοιότης. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Κάτσε ρε.
σκόδωμα του κινδύνου. Είναι συνάδελφος. Το ξέρω και το σκέφτομαι συνέχεια και με απασχολία. Μ' αρέσει, τι να κάνω. Όχι, Παναγία. Την έχω ερωτευτεί. Τι? Την έχω ερωτευτεί, τι να κάνω. Να σου πω, ποια ερωτεύτηκε? Παρακαλώ. Λέω, ποια ερωτεύτηκε, στη Μαρίνα ή τη Δανάη? Κοίτα. Αν είναι δύο, τη Μαρίνα. Αν είναι η ίδια, τη Δανάη. Η οποία παρεμπιπτόντως είναι και η Μαρίνα. Και η Μαρίνα και η Δανάη είναι και η Μαρίνα και η Δανάη. Και η Δανάη και η Μαρίνα. Δεν είμαι καλά, Παδόρε, μου έρχεται το κεφαλικό, θα τρελαθώ. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Εγώ όμως ξέρω. Τι ξέρεις? Ότι μπλέξαμε. Γιατί? Γιατί ακόμα κι αν είναι η ίδια, τη στιγμή που το αρνείται, σημαίνει ότι έχει μετανιώσει και δεν σε θέλει. Σιγάρε που δεν με θέλει, αμέσως έβγαλε στο χειρότερο συμπέρασμα. Ωσόζει. Γιατί να μην με θέλει? Θα υπάρχει κάποιος λόγος. Α, κανένας λόγος δεν υπάρχει, φωτοκάλι. Κάτι άλλο συμβαίνει το οποίο θα το μάθω πάρα αυτά. Άντε στην υγειά μας. Στην υγειά μας και καλά ξεμπερδέματα. Αμήν, Παναγία. Πού να είναι τώρα, τι να κάνει? Έτσι και σε ξανακούσω και πάω να δω ταινία που έχεις επιλέξει εσύ να μου τρυπείς τη μύτη. Χαζί που κάθεσαι και κλαις. Τι κλαις και με νευριάζεις? Εδώ κοιτάτε, ακόμα κλαίει. Τι να κάνω, συγκινήθηκα. Συγκινήθηκες, μωρέ, με την αηδία. Άδειο ήταν. Δύο εισιτήρια έκοψε και αυτά τα δικά μας. Ανεκπλήρωτη έρευνα και πράσινα άλογα. Βέβαια δεν λέω, ταιριάζει με την περίπτωση. Ποια περίπτωση? Τη δική σου και του πλοιάρχου. Τι μου κάνεις την Κινέζα? Μην τον θυμίσει, παρακαλώ. Ευτυχώς έχουμε αργία αύριο και δεν πρόκειται να τον δω. Ευτυχώς ή δυστυχώς? Δεν ξέρω. Μα φυσικά, τι θα κάνω, είμαι χάλια, τον σκέφτομαι. Ήμουνα σίγουρη. I just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you. Planning everything for two. And now that we're through, I just don't know what to do with my time. I'm so lonesome for you, it's a crime. Going to a movie only makes me sad. Parties make me feel as bad when I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose, it needs the sun and rain. I need your sweet love to ease all the pain. I just don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. Baby, if you're... Καλημέρα, Μανούλα. Καλημέρα, 12 η ώρα δεν λένε. Αφού τώρα ξύμισα, ρε μάνα, τι να πω. Βέβαια. Άμα γυρίζουμε στο σπίτι μας τα ξημερώματα, τι περιμένει κανείς? Κάνεις τη νύχτα μέρα και δεν καταλαβαίνεις τις ώρες. Μάνα, σε παρακαλώ πολύ, ακόμα δεν άνοιξα το μάτι μου. Είχαμε αργία σήμερα στη δουλειά και λέω, άντε να μείνω λίγο. Καλέ. Τι γελάς, καλέ, τι έχω? Σαν κατάδικος είσαι, την πιτζάμα είναι αυτή που φόρεσες. Τα έβαλε με την πιτζάμα. Του χάσε το αγόρες. Γι' αυτό τη φοράσαι βέβαια. Τι να σου πω. Δεν με λες? Γιατί γύρισες στις 6 το πρωί? Μάλιστα, αρχίσαμε πάλι. Όρεξη 6 μου φαίνεται. Όρεξη έχω να μην με λες εμένα, κατάλαβες? Ορίστε μας. Εγώ πτώμα είμαι. Από τις 6 το πρωί σηκώθηκα για να μαγειρέψω. Χριστός και η Παναγία. Τι είναι όλα αυτά? Φαγητά. Η Νάταλη κάνει τραπέζι τον Χατζηδούκα, καλέ, τον Ναύαρχο. Ναι, και εγώ την βοήθησα. Όχι, κυρία, δεν τη βοήθησες. Τη μαγείρεψες. Έλα, καλέ. Μάλιστα. Και πόσο ο Χατζηδούκας... Δεν σε είπα. Όχι. Τον γνωρίσαμε στην Αγία Μαρίνα και κάνουμε παρέα. Και επειδή τον γνωρίσατε και κάνετε παρέα,
Πρέπει να τον καλέσετε και για φαγητό. Γιατί κακό είναι, καλέ. Ξέρεις τι καλός κύριος που είναι, τι ωραία παρέα που κάνουμε μαζί. Τρεκομιλφό, γοητευτικός, ψυχός. Είναι τρεκομιλφό μου. Και λέω πώς σημειοστολίζεται αυτή πρωί-πρωί. Έχουμε στόχο, κυρία, ε. Καλή, τι είναι αυτά που... Καλά, για τη μάνα σου τα λες αυτά, για όνομα του Θεού. Παναγία και ξενοπαρίας και τι κάνουμε. Αλλά εσύ συνέχεια τα νου σου στο πονήρα την. Εγώ. Βέβαια, γιατί εξιδίων κρίνει τα αλότρια. Εγώ. Εσύ. Ναι, εσύ. Να σου πω κάτι. Ναι. Εάν πρόκειται να παντρευτεί, να βάλω εγώ στο επιτρέπω. Αν δεν καλέ, κάτω από εκεί. Φάρτο μου. Θα με πει σε μένα κάτι τέτοιο. Γιατί... Εγώ στη θέση του πατέρα σου, άλλον δεν βάζω. Στη θέση του πατέρα μου. Καλά, εκεί που είναι ο πατέρα μου, άστανε. Μάλιστα. Καφεδάκι θα μου κάνει. Όχι, δεν σε κάνω. Σήμερα δύο ρημού να σηκώνω γιατί περιμένω το ταξί. Έχω τηλεφωνήσει τώρα. Χριστέ μου, τι μυρωδιά είναι αυτή. Τι θα φάω εγώ. Θα φας από τα χθεσινά που περισσέψανε. Φασολάκια με το κρέας. Ναι. Ναι. Να σερβίζεις μόνο σου, Τζιέρι μου, σήμερα. Ναι. Για τα παιδιά. Τα παιδιά ήρθε η μάνα τους και τα πήρε, να τα ταΐσει έξω. Ωραία. Και εγώ θα μείνω μόνος. Να μείνεις και εσύ μια φορά μόνος σου να δεις τη γλύκα, Τζιέρι μου. Α, κοίτα να σε πω. Τώρα για τον πηγεμό, τηλεφώνησα, δεν ήξερα αν θα ξυπνήσεις. Και τηλεφώνησα να με πάει το ταξί. Αλλά στο γυρισμό θα με γυρίσεις εσύ, Τζιέρι μου, ναι. Μάλιστα. Τι ώρα να έρθω. Δεν ξέρω ακόμα, θα σε τηλεφωνήσω. Εσύ πρέπει να είσαι stand-by. Έμαθε και το stand-by. Τι είπες τώρα. Τίποτα λέω. Μάλιστα, στρατηγέ μου. Μάλιστα. Ας τις κουβέντες τώρα και όλα με βοηθήσεις. Εγώ γιατί είμαι πτώμα. Κοίτα παιδιά τι έφτιαξε εδώ του Θεού τα μεγαλεία. Να μ' άφηνες και εμένα λίγο ένα κομματάκι. Όχι, όχι. Άμα περισσέψεις, σε υπόσχομαι τα θετέρω. Αλλά κοίτα, εγώ θέλουμε να τον τρελάνω τον Ναύαρχο. Ναι, τον τρελάνεις τον Ναύαρχο. Σε σκύρος είναι. Ναι. Δεν έχει πάει ποτέ σπιτικό φαγητό. Αν περισσέψει, που δεν θα περισσέψει κατά τη γνώμη μου, θα σε φέρω την άλλη. Να σε πω. Αυτός ο Ναύαρχος έχει και μια κόρη που δουλεύει στο ναυτικό. Την ξέρεις? Πώς τη λένε? Καλέ, Χατζηδούκα θα τη λένε, αφού κόρη του είναι. Πώς θα τη λένε, Χατζή Αβράμογλου? Έλα, Παναγιά μου, τι με λέει. Χατζηδούκα? Ναι. Δεν την ξέρω τη Χατζηδούκα. Βέβαια. Θα είναι καλό κορίτσι. Γιατί το λες αυτό? Γιατί άμα ήταν σουρτούκα θα την ήξερε σίγουρα. Μάλιστα. Τηλέφωνο. Ναι. Ναι. Τι? Εδώ έρχομαι αμέσως. Τι? Ήρθε το ταξί. Ταξί. Ναι. Έφτασε, κύριε, εμείς. Ναι. Τα κλειδιά μου να πω. Να σε πω, Τζιέρι μου. Σε παρακαλώ. Να θυμηθείς να ξαναπάει. Ναι, θα το ξεχάσω. Να σε stand-by. Ναι, να είσαι. Πάρα την παράδειγμα. Θα φάει καλά ο Χατζηδούκας. Ευχαριστώ. Εξαίρετο φαγητό, Ναταλή. Μπράβο, γεια στα χέρια σου. Σε ευχαριστώ. Δηλαδή, δεν τα μαγείρεψα όλα μόνη μου. Με βοήθησε και η πίτσα. Φαντάζομαι στα ανατολίτικα εδέσματα, ε. Όχι, όλα ανατολίτικα ήταν. Βέβαια, από παλιές συνταγές από την πόλη. Έτσι, ώστε ξέρεις λοιπόν, Ναταλή μου, να μαγειρεύεις και πολίτικα, παρόλο ότι δεν είσαι από την πόλη, έτσι δεν είναι. Αλλά τι λέω, βέβαια, σε έκανε μάθημα εδώ η συμπεθέρα. Ναι, βέβαια. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια και στις δυο σας. Ευχαριστούμε. Ξέρετε, εγώ δίνω μεγάλη σημασία στη γεύση και με τον τρόπο με τον οποίο μαγειρεύει μία γυναίκα καταλαβαίνω πάρα πολλά πράγματα για το χαρακτήρα της. Σοβαρά, αλήθεια, τι κατάλαβες για μένα? Τίποτα, δηλαδή θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα αλλά επειδή μαγειρέψετε και οι δυο μαζί δεν ήξερα ποια η μία και ποια η άλλη, καταλάβετε. Γι' αυτό θα μιλήσω και για τις δυο σας. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι μου επιβεβαιώσατε την αρχική εντύπωση που είχα για εσάς. Η οποία είναι... Η καλύτερη. Εσύ είσαι πάρα πολύ ευγενικός. Εσείς είσαστε δύο γοητευτικότατες και αξιολάτρευτες κυρίες. Ευχαριστούμε. Να και η ωραιοτάτη και αξιοτάτη μας Ρόζα. Πείτε τα, κύριε Ναύαρχε, πείτε τα να ακούν μερικές. Ευχαριστούμε, παιδί μου. Ελάστε και πήγαινε. Μάλιστα. Θα συνεχίσετε με το κρασάκι σας ή μήπως να φτιάξω καφεδάκια? Τώρα είσαι με βάλει σε δίλη. Ναι, λέω με το κρασάκι. Γιατί το καφεδάκι μου θα το πιω με την κόρη μου. Λοιπόν, όπως έλεγα Ναταλή μου χτες στο τηλέφωνο, είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε σήμερα το απόγευμα πριν με προσκαλέσετε εσείς. Ξέρεις, πίτσα μου, η κόρη μου ζούσε για καιρό στην Αμερική. Γύρισε προχτές. Και ακόμα καλά-καλά
δεν πρόλαβα να τη δω να μιλήσουμε λιγάκι. Α, κανένα πρόβλημα. Καλά να τη δεις την κόρη σου. Εξάλλου εμείς εδώ είμαστε και όποτε θέλεις θα σου ξαναμαγειρέψουμε, πίτσα. Εσείς πάτε να με παχύνετε περισσότερο, έτσι. Εμένα. Είχε πείσει η κόρη μου στις 5 η ώρα να έρθει να με πάρει. Από εδώ? Της έδωσε τη διεύθυνσή σου. Μήπως σε πειράζει? Όχι καλέ, αλίμονο. Ίσα ίσα ευκαιρία να την γνωρίσουμε κιόλας, ε. Και εμένα θα περάσει ο γιος μου να με πάρει. Θα χαρώ πάρα πολύ να τον δω. Εκείνος θα δεις τι χαρά θα κάνει. Να σου πω, κυρία. Πήγατε και φάγατε και δεν με καλέσατε. Και εγώ την έβγαλα με χθεσινά φασολάκια, το ξέρεις? Έλα καλέ μπαμπά. Αφού κοιμόσουνα. Κοιμόμουνα ρε Μέρια, με ξυπνούσατε πια. Καλά, εντάξει, θα πάμε σήμερα το βράδυ. Θα πάρουμε και τη γιαγιά μου. Οχ, τι ώρα είναι? 5:45. Πω, παιδιά, ξεχάστηκα. Πρέπει να πάω να πάρω τη γιαγιά σας, θα φωνάζει. Ποιος ακούει την κρίνια της? Γεια σας. Γεια σας. Είμαι η κόρη του κύριου Χατζηδούκα. Κόρε ματώ και τη σίγουεν κόρα. E giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me. Il cuore è matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai.